Καλησπέρα. Η εργασία που θα παρουσιάσω έχει τίτλο «Ρομπότ κοινωνικής αγωγής στην κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη παιδιών με χρόνιες ασθένειες». Λίγα λόγια για το θεωρητικό πλαίσιο. Πολλά παιδιά με χρόνιες ασθένειες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, πέρα από τα προβλήματα υγείας, αντιμετωπίζουν και συναισθηματικά προβλήματα όπως φόβο, στρες, άγχος, μονοξιά. Η ρομποθεραπεία και η αλληλεπίδραση που δημιουργείται ανάμεσα σε ρομπότ και ασθενή βοηθάει τον ασθενή να αναπτύξει πιο θετική στάση απέναντι στην αντιμετώπιση της ασθένειάς του. Τα τελευταία χρόνια τομέα της ρομποτικής και τα ρομπότ κοινωνικής αρρωγής βοηθάνε στην στήριξη των ασθενών, προσπαθούν να βελτιώσουν την ψυχολογική κατάσταση και να συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και γυροκομεία. Τα ρομπότ κοινωνικής αρρωγής έχουν χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνουν και να βοηθάνε ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ, βοηθάνε στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό, δίνουν κίνητρο σε παιδιά με ορθοπαιδικά προβλήματα ώστε να ακολουθούν τις θεραπείες αποκατάστασής τους, βοηθάνε και δίνουν κίνητρο στην αποκατάσταση παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση σε παιδιά με διαβήτη ώστε να αντιμετωπίζουν την ασθένειά τους και να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από τον διαβήτη και ικανότητες αυτοδιαχείρισης. Όσον αφορά τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, έχει σχεδιαστεί μέχρι τώρα το Huggable Robot με σκοπό την κοινωνική και συναισθηματική στήριξη των παιδιών. Το Robot Now επίσης έχει χρησιμοποιηθεί σαν βοηθό σωματικής θεραπείας σε παιδιά με στόχο τη διαχείριση της ασθένειας και των αρνητικών συναισθημάτων. Και το ερευνητικό πρόγραμμα Patricia είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αναφέρεται και εξετάζει τη χρήση ρομπότ ώστε να μειωθεί ο πόνος και το άγχος σε παιδιά που νοσηλεύονται. Ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει την αλληλεπίδραση του ρομπότ με τα παιδιά που νοσηλεύονται σε παιδοογκολογικό τμήμα νοσοκομείου. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: μπορεί ένα ρομπότ να συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών που δεν νοσηλεύονται? Μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της ασθένειας και των συναισθημάτων τους, φόβος, άγχος, μοναξιά? Μπορεί να βοηθήσει στην εξοικείωση των παιδιών με τις ασθένειές τους, τις θεραπείες και τις ιατρικές εξετάσεις? Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η ποιοτική μέθοδος, η δεδομένη συνέντευξη, συνεντεύξεις πριν και μετά τις παρεμβάσεις, συμμετοχική παρατήρηση, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν οι παρεμβάσεις, το Robot Now και η κλίμακα STAIC ως ψυχομετρικό εργαλείο. Το δείγμα της έρευνας ήταν 6 παιδιά από 4,5 έως 10 μισό ετών, τα οποία νοσηλεύονται στο παιδοογκολογικό τμήμα του ΟΑΧΕΠΑ. Το ένα παιδί από αυτά διέκοψε την αλληλεπίδρασή του πριν ξεκινήσει, κατά τη διάρκεια της πρώτης παρέμβασης και δεν ήθελε να συνεχίσει τις υπόλοιπες. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά συμμετείχαν στην πρώτη παρέμβαση. Μόνο ένα παιδί συνέχισε με τον πρώτο κύκλο των παρεμβάσεων, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων των θεραπείων και της κατάστασης της υγείας τους. Για την αλληλεπίδραση των παιδιών με το ρομπότ σχεδιάστηκαν 8 παρεμβάσεις, 4 στον πρώτο και 4 στο δεύτερο κύκλο, ο οποίος όμως δεν ολοκληρώθηκε. Αρχικά η διάρκεια της παρέμβασης είχε σχεδιαστεί να διαρκέσει για ένα μήνα, με 2 παρεμβάσεις την εβδομάδα. Βέβαια, αυτό το διάστημα παρατάθηκε λόγω του προγράμματος των παιδιών. Οι στόχοι των παρεμβάσεων ήταν οι ίδιοι και στους 2 κύκλους, αλλά άλλαζαν οι δραστηριότητες και τα σενάρια. Και οι στόχοι βασίστηκαν και σχεδιάστηκαν πάνω στους στόχους της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα. Οι δραστηριότητες συμπεριλάμβαναν παιχνίδια, συζήτηση με το ρομπότ και από τη δεύτερη και μετά παιχνίδι ρόλων, που πίσω από το ρομπότ μιλούσε η παιδοψυχίατρος του νοσοκομείου. Ήταν σε άλλο δωμάτιο. Σε ένα δωμάτιο ήταν το ρομπότ με το παιδί, σε άλλο δωμάτιο η παιδοψυχίατρος με έναν υπολογιστή και μικρόφωνο και επικοινωνούσε ζωντανά με το παιδί. Η οργάνωση των συνεδριών έγινε ως εξής: την πρώτη εβδομάδα, στην πρώτη παρέμβαση, στην οποία όμως δεν συμμετείχε η παιδοψυχίατρος. Ήταν ο προγραμματισμός του ρομπότ έτσι ώστε να επικοινωνήσει με το παιδί. Το ρομπότ, στόχος ήταν το ρομπότ να εμπλέξει το παιδί σε μια ευχάριστη κοινωνική αλληλεπίδραση. Γνωρίστηκαν, παίξανε κάποια παιχνίδια. Η δεύτερη παρέμβαση είχε στόχο να παρασύρει το παιδί ώστε να επικοινωνήσει και να εκφραστεί. Το ρομπότ παίζει το φίλο του παιδιού, το οποίο βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Και αυτό είναι το σενάριο. Τη δεύτερη εβδομάδα, στόχος είναι να εξοικειώσει το παιδί με τις διαδικασίες των ιατρικών εξετάσεων και θεραπείων. Το ρομπότ παίζει το ρόλο του ασθενή και το παιδί του γιατρού.
Στην τέταρτη παρέμβαση, ο στόχος είναι να βοηθήσει το ρομπότ ως διαμεσολαβητή στην έκφραση και επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού. Το παιδί θα έχει το ρόλο του γιατρού, ο γονιός το ρόλο του παιδιού και το ρομπότ του γονιού. Τα αποτελέσματα όσον αφορά τη μη λεκτική συμπεριφορά, η επαφή με το ρομπότ στα μικρότερα παιδιά έδειξε ότι άγγιζαν περισσότερο το ρομπότ σε σχέση με τα μεγαλύτερα που ήταν πιο αποστασιοποιημένα. Όσον αφορά τις χειρονομίες, έκαναν διάφορες κινήσεις για να δουν αν το ρομπότ τους παρακολουθεί, αν τους ακούει. Στη θέση και τη στάση του σώματος έδειχναν ενδιαφέρον για το ρομπότ. Παρ' όλα αυτά υπήρχε μια μηχανία. Στην οπτική επαφή πάλι υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά αμηχανία. Και από τις εκφράσεις των παιδιών φαινόταν ενθουσιασμός, χαρά, αλλά από τη δεύτερη παρέμβαση και μετά και σκεπτικισμός. Η στελεκτική συμπεριφορά, οι χαρακτηριστικές φράσεις ήταν ό,τι πρέπει για τον βαριέσαι, το κάτι που είπε το παιδί πήγαν 10 χρονών. Θα μου πεις γιατί φτερνίστηκες το παιδί 4,5, πότε θα ξαναέρχεται, μας λέγανε όλα τα παιδιά. Αποτελέσματα. Η αποδοχή του ρομπότ φάνηκε και από τα παιδιά και τους γονείς και από το προσωπικό του νοσοκομείου. Η ταύτιση των παιδιών με το ρομπότ σε ηλικία και φύλο εξετάστηκε η ταύτιση του ρομπότ. Στην πρώτη παρέμβαση τα παιδιά θεωρούν σχεδόν συνομήλικο το ρομπότ. Στη δεύτερη και στην τρίτη παρέμβαση το παιδί θεωρεί το ρομπότ ακόμα πιο μικρό από αυτό. Το παιδί που αρνήθηκε να συνεχίσει δεν ταυτίστηκε καθόλου από την αρχή. Συναισθήματα. Υπήρχε αναλλαγή συναισθηματικής κατάστασης ανάλογα με την παρέμβαση. Στην πρώτη παρέμβαση, που ήταν περισσότερο παιχνίδια και γνωριμία, υπήρχε ενθουσιασμός ενδιαφέρον. Στη δεύτερη παρέμβαση, που μπήκε και το θέμα της ασθένειας μέσα, το παιδί έδειξε πιο δυναμικό, έδειξε μια ηρεμία σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του και περηφάνεια. Τώρα, ο αρχικός ενθουσιασμός ίσως να οφείλεται στην κοινοτομία της εισαγωγής του ρομπότ στο νοσοκομείο. Στη δεύτερη και τρίτη παρέμβαση, το παιδί θεωρεί το ρομπότ ακόμα μικρότερο, έχει αίσθημα προστατευτικότητας ή μπορεί να αποστασιοποιείται λόγω της κατάστασης. Το ενδιαφέρον του όμως μειώνεται μετά την πρώτη φορά, ίσως οφείλεται στο περιεχόμενο των σενάριων που έχουν να κάνουν με την ασθένεια. Η ευχαρίστηση του παιδιού τη δεύτερη φορά πιθανόν να οφείλεται στην πιο ποιοτική αλληλεπίδραση με το ρομπότ. Η σχέση των παιδιών με τους γονείς και η παρουσία της κάμερας ίσως εμπόδισε το παιδί να μιλήσει πιο άνετα για την ασθένεια. Η άποψη και η στάση των παιδιών για το ρομπότ μπορεί να αλλάζει λόγω της προηγούμενης γνώσης, της ενημέρωσης του από άλλους για το ρομπότ και το ότι ήξερε ότι ο ψυχολόγος μιλάει πίσω από το ρομπότ. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα συμπεράσματα, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις από όλα τα παιδιά. Όμως η εμπλοκή των παιδιών σε διάλογο και παιχνίδια με το ρομπότ δείχνει ότι μπορεί να βελτιώσει τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Η στάση του παιδιού που θέλησε να φροντίσει και να προστατεύσει το ρομπότ δείχνει ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στη διαχείριση της ασθένειας και των συναισθημάτων του. Η εμπλοκή του παιδιού σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ασθένεια και τις θεραπείες της, δίνοντας συμβουλές για την υγεία του, δείχνουν ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξοικείωση του παιδιού με την ασθένεια. Προτάσεις για μελλοντική χρήση. Το ρομπότ θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για ειδικούς παιδοψυχιάτρους για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της ασθένειας. Να μπει σε νοσοκομεία και ιδιαίτερα αποκατάσταση για θετικότερη διάθεση, δεκτικότητα σε ιατρικές εξετάσεις και διαδικασίες. Για την εξοικείωση των παιδιών σε αποκατάσταση και την ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον μετά από ένα διάστημα που έχουν μείνει σε νοσοκομείο. Την ενημέρωση και την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την ασθένειά του. Ερευνητικό ερώτημα που προέκυψε ήταν το γεγονός ότι τα παιδιά γνώριζαν ότι πίσω από το ρομπότ μιλούσε ο παιδοψυχίατρος του τμήματος, επηρέασε τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Οι περιορισμοί ήταν το ασταθές πρόγραμμα των ασθενών και η κατάσταση της υγείας των παιδιών, η παρεμβατικότητα κάποιων γονιών, γιατί μειώθηκε ο ρόλος των παιδιών στις δραστηριότητες, ο χώρος και η κινητικότητα του προσωπικού. Και στην κλίμακα δεν ήταν πάντα ξεκάθαρες οι απαντήσεις, ιδίως στα μικρότερα παιδιά, οπότε λαμβάνονταν υπόψη γενική εντύπωση και οι λόγοι για τους οποίους το παιδί μπορεί να μην απαντούσε ξεκάθαρα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.